Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Παρασκευή 16 του μηνός, 16 Νοεμβρίου 2018. Ξεκινάμε για τη δική σας και ανώλευκη ενημέρωση. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Ως γνωστόν οι Παρασκευές μας είναι στη Τζίτα, γιατί έχουμε πάρα πολλά που πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Και μας περιμένει ένα πλούσιο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ, άντρες, γυναίκες, ακαδημίες. Όλα θα τα καταγράψουμε. Περίμενε να το ξανακάνουμε. Θα πω τους τρόπους επικοινωνίας και μετά θα μου δώσεις ρυθμό. Συμφωνεί. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, αλλά κληρώνουμε δύο εισιτήρια για το αυριανό πολύ μεγάλο παιχνίδι στη Μίκρα. Θα βουλιάξει η Μίκρα αύριο. Πέρα από τη βροχή που βλέπω να βουλιάζει την πόλη έτσι πως ρίχνει έξω. Ο κόσμος θα γεμίσει τη Μίκρα και θα τη βουλιάξει. Στις 7 Ηρακλής Παναθηναϊκός, σπουδαίο μάτς. Έχουμε δύο εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι. Οι νικητές θα πάνε αύριο στην πόρτα εκεί στην είσοδο. Με το ονοματάκι τους θα πάρουν το εισιτήριο και θα μπουν στο γήπεδο. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Ηρακλάρα, εισιτήριο, βόλεϊ, καλησπέρα, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54526. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr. Μπίλι ρυθμό. Ξαναλέω το διαγωνισμό μας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη εισιτήριο. Το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό. Blueliberop, μία λέξη, blueliberopapakiyahoo.gr. Δύο εισιτήρια σας περιμένουν, είτε είστε άντρες είτε είστε γυναίκες. Όπως σήμερα η Δανάη. Δανάη Παπαδοπούλου, αν θυμάμαι καλά, νικήτρια από χθες, ήρθε και παρέλαβε το διαρκείας της. Σήμερα έχουμε τα δύο εισιτήρια, Μπίλι. Σταμάτα, Μπίλι. Έχουμε τα δύο εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι Ηρακλής Παναθηναϊκός, ματσάρα, ντερμπάρα, να γεμίσει η Μίκρα. Ορμάτε, δύο εισιτηριάκια για σας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες σε λίγο και δηλώσεις εν ώψη του αυριανού αγώνα στις 7. Ζωντανά από το Earth Play, το λέω για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να πάει στη Μίκρα, διαδικτυακά δηλαδή. Μη βάλετε Earth 1, Earth 2, Earth 3, τζάβα θα περιμένετε. Earth Play μέσω διαδικτύου, μέσω ίντερνετ δηλαδή. Όπως μέσω διαδικτύου live streaming, μέσω YouTube θα μπορέσετε, ξανά μέσω θα πω, του iraklispavlabc.gr, να δείτε όσοι δεν μπορέσετε να πάτε αύριο στο Ιβανόφιο και να γεμίσετε το Ιβανόφιο, γιατί θέλω να πιστεύω ότι και τα δύο αύριο θα γεμίσουν. Ή θα έχουν τέλος πάντων πάρα πολύ κόσμο. Θα μπορεί να δει ο κόσμος εκτός Θεσσαλονίκης και του εξωτερικού, συγγνώμη, μέσω live streaming, το Ηρακλής Ευρώπη Πευκοχωρίου. 4:30 το μπάσκετ, 7 το βόλεϊ, Κυριακή στην Πάτρα, στην Αγιά, Παναχαϊκή Ηρακλής στις 3. Αυτά είναι τα τρία πολύ μεγάλα ραντεβού για τον Ηρακλή και ας ευχηθούμε να έχουμε το 3 στα 3. Λεωνίδα μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα. Λεωνίδα Σεϊτανίδης. Rock Radio. Αδερφός. Τα λέω γιατί και αυτός όταν του στέλνω εγώ μήνυμα με διαφημίζει. Κατάλαβες, κάνουμε τράμπα. Πλάκα κάνω, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Τα φιλιά μου στο Θάνο, Λεωνίδα. Στο παλικάρι σου, χιλιά χρόνια ήρα νίκες παντού. Για το μικρόφωνο που μου λες, εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Είναι θέμα τεχνικό. Πώς τα λένε, τεχνικό. Τεχνικό, ναι, μπράβο. Σκάσανε τα πρώτα μηνύματα. Έλα να σας βλέπω σιγά-σιγά. FM κενό, εισιτήριο, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Βάλτε και μια καλησπέρα, βάλτε και μια Ηρακλάρα, βάλτε και ένα κλίντι που γράφατε χθες, βάλτε ό,τι θέλετε. Δύο εισιτήρια σας περιμένουν για το αυριανό μεγάλο μάτς με τον Παναθηναϊκό στις 7. Έχουμε ανοιχτό και το mail, το ξαναλέω, blueliberopapakiyahoo.gr. Σε πολύ λίγο θα πάμε στην Πάτρα για να μιλήσουμε με συνάδελφο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, ξεκινώντας με το ποδόσφαιρο το ρεπορτάζ, να πάρουμε λίγο κλίμα από Παναχαϊκή. Το κάνουμε αυτό συνήθως Παρασκευές, έτσι έχουμε και μια κατασκοπία του αντιπάλου. Ένας αντίπαλος που έφερε ισοπαλία 2-2 στην πρεμιέρα, έκπληξη με τον Εγινιακό. Στο τέλος ισοφάρισε, κόντεψε να χάσει. Μετά κέρδισε τη Σπάρτη δύσκολα με 1-0. Και στην τρίτη αγωνιστική έχασε από τον Απόλλωνα Λάρισας, που μαζί με τον Εργοτέλη είναι δύο ομάδες που έχουν το 3-3. Τον Απόλλωνα Λάρισας που θα το δούμε στο Καφτατζόγλιο την ερχόμενη Πέμπτη στις 3 το μεσημέρι. Να θυμηθούμε το πρόγραμμα. Αύριο Σάββατο, Εργοτέλης Τρίκαλα ζωντανά από την ΕΡΤΡΙΑ, Κισαμικός Βόλος,
Απόλο Πόντου Πλατανιάς και Δόξα Δράμας Ηρόδοτος. Τέσσερα μάτσα αύριο Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε το δικό μας, Παναχαϊκή Ηρακλής στις 3 στην Αγιά Ερτρία, ζωντανά. Αιγινιακός Αίτος Πάτων, Απόλο Λάρισας Σπάρτη και Κέρκυρα Καραϊσκάκης. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ο Ηρακλής που ήδη κυνηγά στο μείον 5 και τον Εργοτέλη και τον Απόλλωνα Λάρισας που έχουν 9 βαθμούς. Ο Ηρακλής έχει μείνει στους 4. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Πάτρα. Θα τον ακούσουμε και σήμερα, θα τον ακούσουμε και θα τον ακούσετε και την Κυριακή που θα μας περιγράψει το παιχνίδι για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4. Ο καλός μου φίλος πάρα πολλά χρόνια. Από τις παλιές αναμετρήσεις γνωριστήκαμε και από τα Final Four με Ηρακλή, ΕΑΠ και τα λοιπά. Ο Προκόπης ο Κόγκος είναι στην γραμμή μας. Προκόπη, τι γίνεται, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Πολλά χρόνια πριν σε πήγα, σε πήγα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. 2005, 2006, 2007, καλά λέω ή πιο πριν. Πω ρε φίλε, μεγάλωσες. Μεγάλωσες. Μεγάλωσες, ναι. Μόνο εγώ μεγάλωσα Γιώργο, εσύ τίποτα, όχι. Εγώ τότε, τι, εγώ τότε θυμάμαι ένα Final Four, τι ένα, πολλά Final Four κάναμε μαζί, Κυπέλου, που ήταν Final 8 τότε, θυμάσαι, 8 ομάδες. Final 8, Final 8. Τότε ήμουν 17, 18, τόσο ήμουν, αρέσει. Α, τόσο μικρός, ε. Βέβαια. Α, εντάξει, τώρα λίγο, λίγο μεγαλύτερος εγώ. Τώρα στα 25. Εγώ θα σε πάω τώρα, αλλά μην τα πω στον αέρα αυτά. Όχι, όχι, θα σε πάω σε ένα Final Four, ναι, το Ρέθυμνο, ένα βράδυ το που 2000... δεν βγήκε, θυμάσαι. Το 2005 ήταν αυτό, φίλε. Νομίζω το 5 ήταν, έχεις δίκιο το 5. Ένα βράδυ που είχαμε βγει, Γιώργο. Κάποιος με κουβαλούσε. Κάποιος με κουβαλούσε. Είχαμε αργήσει να γυρίσουμε. Κάποιος με κουβαλούσε, Προκόπη τον λέγανε. Που είχα κλείσει και πάρει το κύπελο, βέβαια. Τι κάνεις, είσαι καλά. Είσαι καλά. Μια χαρούλα, όλα καλά εδώ. Καιρός τι γίνεται, εκεί εδώ βρέχει πολύ. Και εδώ στη βροχή είμαστε σήμερα. Είστε στη βροχή. Και νομίζω βροχή δίνει προβλέψεις και για την Κυριακή. Α, λες το γήπεδο να είναι τίποτα βούρκος, να έχουμε τέτοια. Εντάξει, γενικά ο Χλωροδότητας είναι καλός, είναι σε καλή περιποιημένος από την Παναχαϊκή. Εντάξει, βούρκος δεν νομίζω να είναι, αλλά όσο και να, άμα έχει βρέξει, ναι, θα είναι λίγο... Λύσε μου μια απορία πρώτη, έχω πολλές εν ώψη του αγώνα και κυρίως θα μας βάλει στο κλίμα έτσι τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Γιατί παίζει φέτος στην Αγιά ή έπαιζε και πέρυσι και δεν το έχω χάσει? Όχι, και πέρυσι έπαιζε, και πέρυσι. Α, οκ. Okay. Είναι επιλογή. Όχι, είναι η έδρα της Παναχαϊκής, αυτή είναι η έδρα. Μην κοιτάς τον Ολυμπιακό τώρα που για λόγους ασφαλείας η αστυνομία εισηγήθηκε να γίνει στο στάδιο. Ναι. Η έδρα της Παναχαϊκής ήταν και είναι η Αγιά. Έχει φτιαχτεί, έχει γίνει έτσι γενικότερα κάποιες βελτιωτικές κινήσεις. Ο Χλωτάπητας και ο αγωνιστικός χώρος είναι μια χαρά και η έδρα είναι αυτή εκεί και είναι και πιο ποδοσφαιρική έδρα. Είναι πιο κοντά μας στον αγωνιστικό χώρο. Καλά, αυτό σίγουρα. Αυτό σίγουρα. Η ομάδα πώς είναι, έχει κάνει μια ισοπαλία στην αρχή που μάλλον κανείς δεν την περίμενε με τον Αιγινιακό. Την που νίκη όμως, με τη... που ναι, όμως σημειωτέων ο Αιγινιακός δείχνει καλό πρόσωπο. Πήρε ισοπαλία και στον Ηρακλή, αλλά έφαγε 4 από τον Απόλλωνα Λάρισας. Ναι, δηλαδή... αλλά εγώ είδα ένα καλό Αιγινιακό. Δεν ήταν, και εγώ καλό Αιγινιακό ήταν. Και εγώ καλό Αιγινιακό. Καλός είναι, δεν είναι ομάδα δηλαδή που θα πάει τελευταία. Εγώ είδα καλό σύνολο, καλούς παίχτες από τη μέση και μπροστά, γρήγορους. Ναι. Με Χαραλαμπίδη τότε ομάδα με σύνολο, με τακτική. Εμένα μου άρεσε ο Αιγινιακός. Κέρδισε τη Σπάρτη, έχασε από τον Απόλλωνα Λάρισας. Φαντάζομαι δεν ικανοποιημένοι. Έχουν πει ξεκάθαρα ότι η στόχος είναι η άνοδος ή βλέποντας και κάνοντας. Τι λένε στην Πάτρα. Η συνέντευξη που είχε προηγηθεί στην αρχή της χρονιάς, ναι, ο Κώστας Κατουράνης είχε προηγηθεί. Δεν είχε ότι ο στόχος είναι άλλο. Ο στόχος είναι να παίξει ένα καλό ποδόσφαιρο. Ο στόχος είναι να βελτιώνεται, να οργανώνεται διάφορα τέτοια ζητήματα. Όχι άνοδος. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο τότε πρόεδρος που είχε παρατηρηθεί τώρα και ο Μακαλός είχε πει ότι ο στόχος είναι η άνοδος. Υπήρχε μια διάσταση απόψεων. Η ουσία είναι η Παναχαϊκή γενικότερα νομίζω ότι δεν έχει στόχο να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο. Αν θα επιτρέψουν οι συνθήκες και την άνοδο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο σκοπός, έτσι, γιατί γενικότερα η φιλοσοφία της δεν έχει ξεφύγει, Γιώργο. Μια ομάδα με πολλά νεαρά παιδιά, με χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, με αρκετά πατρινόπουλα. Μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και όχι να αγοράσει σε εισαγωγικά 5-6 έμπειρους παίχτες, ναι, οι οποίοι θα μπορέσουν δεν και καλά να ανεβάσουν. Θέλει να ανέβει με τα δικά της παιδιά, με τις δικές της δυνάμεις. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος. Μάλιστα. Η ομάδα έχει καλά σε αρκετά χρήματα στο budget για να κάνει και υποδομές, έχει κάνει K16 του τουρνουά Αττικά, έχει κάνει πράγματα δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο σου λέω ότι έχουν δαπανηθεί χρήματα, αλλά δεν είναι αυστηρά στο αγωνιστικό. Έχουν γίνει κάποια έργα και στην Αγιά, ένα 9x9, ένα 5x5, προκειμένου να δοθεί χώρος και χρόνος και στα μικρότερα τμήματα. Και η K19 έχει ενισχυθεί με παίχτες, είναι ο Παναγής ο Φώτης, ήταν χρόνια στον Ολυμπιακό προπονητής
αυτός είναι επικεφαλής των Ακαδημιών της Παναγιακής τα τελευταία δύο χρόνια. Γενικότερα έχει προσπαθήσει να ενισχυθεί με φόντο και τα νεαρά παιδιά, έτσι. Όσον αφορά το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό της Κυριακής, υπάρχουν κάποιες απουσίες, κάποιες επιστροφές? Είναι ο Καρατσανάκο, ο οποίος είναι τραυματίας εδώ και 1,5 μήνα με το γόνατο, θα είναι εκτός. Mm-hmm. Ο Μωραέτης που έχει υποχρεώσει την τεχνική ομάδα των Ελπίδων, αν και ήταν σήμερα, δεν ήταν στην αποστολή τώρα που παίζει η ομάδα των Ελπίδων με την Αυστρία, στην Θεσσαλονίκη. Και ο νεαρός ο Μουστακόπουλος είναι τραυματίας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν έχουμε κάποια επιστροφή έτσι όπως το λες. Όχι, όλοι οι υπόλοιποι, όλοι γενικότερα είναι διαθέσιμοι να δούμε ποιοι θα είναι στην αποστολή. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει εκτός αποστολής. Ο Μπαστακός που είχε παίξει η πρεμιέρα, από τότε δεν ξαναμπήκε στην αποστολή. Θεωρώ ότι η λήψη και του Μωραέτη νομίζω θα επιστρέψει στην αποστολή ο Μιχάλης Μπαστακός, επιθετικός Παναχαϊκής. Σε τι κατάσταση είναι? Είχε απασχολήσει και τον Ηρακλή το καλοκαίρι, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, το καλοκαίρι δεν έχει κάνει το βασικό στάδιο προετοιμασία. Είναι 11-12 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, σίγουρα θέλει χρόνο. Έχει κάνει προπονήσεις όμως. Έχει μπει στο κλίμα της ομάδας. Έχει κάνει πραγματάκια. Ενδεχομένως δεν είναι 100% έτοιμος, όχι αγωνιστικά, σε επίπεδο έτσι ενσωμάτωσης, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρει τα πατήματά του. Το είδαμε στο παιχνίδι με τον Εγκυνιακό, δεν ήταν καλός, όσο αντικαταστάθηκε, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρει και αυτό το ρυθμό. Μάλιστα. Για Κατσουράνη που είπες νωρίτερα, με τον πρώην πρόεδρο μαλώσανε, τι κάνανε? Όχι, δεν έχουν ποτέ απ' όλα γίνει. Γιατί ήταν να παραιτηθεί, νομίζω, ο Κατσουράνης, το πήρε πίσω, κάτι τέτοιο έχει γίνει, ή κάνω λάθος? Κοιτάξτε να δεις, δεν θα σταθώ σε εφημολογίες και πληροφορίες, θα σταθώ λίγο στα επίσημα και ό,τι θες, ανακοινώσεις. Ναι. Η δήλωση της παράδοσης του κ. Μπακαλάρου ήταν μια δήλωση που ανέφερε ότι υπάρχει έλλειψη συνοχής. Δεν υπάρχουν οι ίδιες απόψεις από όλα τα μέλη της συμμαχίας, της διοίκησης, και γι' αυτό το λόγο έβρισε την παρότησή του από τη διοίκηση. Μάλιστα. Τώρα, αν η παρότησή του είχε να κάνει με τον Κώστα Κατσουράνη, αν ήταν κάτι άλλο ή όχι, δεν έχω να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια, ακούγονται πάρα πολλά. Ακούγονται διάφορα για τον Κατσουράνη, για τον Α, για τον Β. Εγώ δεν θα πάρω θέση, ούτε θα σταθώ στις θυμολογίες. Από ό,τι κατάλαβα, υπήρχε διάθεση απόψεων και στους κόλπους της διοικητικής Παναχαϊκής και στους κόλπους της Παναχαϊκής Συμμαχίας. Αυτό το λόγο φαίνεται δεν ικανοποίησε από ένα σημείο και έπειτα τον κύριο Μπακαλάρο, και αυτό το λόγο αποχώρησε. Τώρα είναι στη διαδικασία ανέβρεσης. Υπάρχουν κάποιες επαφές με την Αμερικάνικη εταιρεία ένδυσης στην Καπέλη Sports από την πλευρά της Παναχαϊκής. Δεν έχω, ούτως ή άλλως δεν λέγεται, οι κινήσεις και οι συζητήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ καλά κρυμμένες, δεν δίνουν στοιχεία. Καλά κάνω αυτές την άποψή μου. Είναι σε επαφές τώρα με ανθρώπους για να μπουν στη διοίκηση, για να μπουν μετοχικά στην ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι θα περιμένουμε και λίγες μέρες να δούμε την κατάσταση που θα έχουν αυτές οι επαφές, αυτές οι συζητήσεις, για να δούμε ποιος θα είναι και ο νέος πρόεδρος και ποιος θα είναι και ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Προκόπη, το γήπεδο, πόσο το στάδιο, έτσι, γιατί έχει και ταρτάν, να είμαστε σωστοί, πόσο κόσμο χωράει και πόσο κόσμο περιμένετε στην Πάτρα την Κυριακή? Δεν ξέρω αν αυτό μπορείτε να αφουγκραστείτε. Έχουν βγει 3.500 εισιτήρια από ό,τι έτσι από την Πέμπτη, από χθες που έχουν βγει στην κυκλοφορία. Από ό,τι ξέρω υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά έχει να κάνει και με τον καιρό. Ναι. Αυτό που λένε οι συνθήκες είναι ότι η προβλέψη θα έχει πολύ βροχή. Θα χαλάσει πολύ, ναι. Ναι, δεν ξέρω τώρα να σου το κάνω. Πιστεύω ότι θα έχει πάνω από 2.000-3.000 κόσμο. Έτσι εκτιμώ τουλάχιστον. Τώρα, άμα δούμε την Κυριακή το πρώτο πιάσει από τα καρεκλοπόδωρα, καταλαβαίνετε ότι είναι και το παιχνίδι τηλεοπτικό. Εντάξει, ναι, κάποιο ενδεχόμενο δεν θα έρθει. Είναι και αυτό. Σωστά. Κόσμος του Ηρακλή θα έρθει πάντως στη θύρα 1, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί. Και ναι, υπάρχει και γενική είσοδος 10 ευρώ, έτσι, από ό,τι είδαμε προχθές. Ναι, έχουμε για κάποιες 5 ευρώ για φοιτητές, για γυναίκες, για κάποιες κατηγορίες, αλλά γενική είναι για το 10 περισσότερο ευρώ. Κόσμο είναι 10 ευρώ. Ωραία. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Λοιπόν, είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμής αυτά που έχεις δει παίζει ανοιχτά, περιμένει να χτυπήσει την κόντρα. Τι η ομάδα είναι? Ειδικότερα στην Αγιά, η Παναχαϊκή παίζει ανοιχτά. Γιατί παίζει ανοιχτά, έτσι. Βρίσκεται ομάδες που κλείνονται, δηλαδή διπλή ζώνη της άμυνας και η Σπάρτη βασανίστηκε να λύσει το γόρτι της Μόρφης και ο Γυνιακός. Είναι λογικός. Οι ομάδες που δεν είναι τύπου Ηρακλή που είναι φαβοροί και διεκδικούν τα παιχνίδια, οι πιο πολλές έχουν πίσω και κλείνονται στην Αγιά και η Παναχαϊκή προσπαθεί και παίζει ανοιχτά. Προσπαθεί και παίζει κυρίως τα άκρα, προσπαθεί λίγο να διαβολήσει τον αντίπαλο. Αυτά βλέπεις πάνε και ανάλογα το παιχνίδι, έτσι. Ναι. Ωραία, θα σας ακούσουμε και την Κυριακή. Έγινε, με το καλό. Γιώργο. Σε ευχαριστώ, Προκόπη. Να σε καλά, έτσι ακριβώς. Έγινε, καλά. Καλό βράδυ. Καλό απόγευμα, γεια. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον καλό μου φίλο και συνάδελφο. Πάρα πολλά χρόνια μας βοηθά όταν συμβαίνει κάτι στην Πάτρα. Και τότε το βόλεϊ με την ΕΑΠ, πολλά παιχνίδια και με την Παναχαϊκή όποτε χρειάστηκε. Και τώρα θα τον ακούσουμε την Κυριακή να μας περιγράψει το παιχνίδι
Ο Προκόπης ο Κόγκος μας έδωσε και το ρεπορτάζ του αντιπάλου του Ηρακλή, που ακούσατε δεν έχουν στόχο στην Πάτρα την άνοδο, δεν το έχουν βάλει Νταλγκάσον και καλά, αλλά και ο Εργοτέλης δεν φώναξε ποτέ για την άνοδο, 3-3 έχει. Θέλει προσοχή το παιχνίδι, με ιδιαιτερότητα φυσικά τον ντεμπούτο του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, με την ομάδα να έχει συγκεκριμένες απουσίες. Θα δούμε αύριο που θα βγει και η αποστολή, ελπίζουμε να μην είναι κάτι το ανησυχητικό, όπως και χθες δεν ήταν κάτι ανησυχητικό το θέμα με τον Κλέιτον. Να είναι, αν εξαιρέσουμε τον Τάι, τον Κανακούδη και τον Κασναφέρη, όλοι οι υπόλοιποι στη διάθεση του Δημήτρη του Ελευθερόπουλου. Και ακόμη μια φορά το ευχηθούμε καλή αρχή, καλή επιτυχία, καλό ταξίδι στον κόσμο που θα ταξιδέψει την Κυριακή και από την Θεσσαλονίκη και από το Anthes Club, τα παιδιά που έχουν ραντεβού 11 παρατέταρτο στο κλαμπ του στην Αθήνα και από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, όποιος οπαδός του Ηρακλή αποφασίσει να βρεθεί στην Αγιά, στη Θύρα 1, παραλαμβάνω, με 10 ευρώ το εισιτήριο για να στηρίξουν την ομάδα. Εχθές μου ήσασταν πιο ζεστοί, δεν ξέρω αν σας χάλασε λίγο η βροχή. Σας χάλασε στο να είστε πιο ζεστοί, έτσι αυτό. Όπω χιούμορ φοβερό έχει Γιώργο σήμερα, τι να πω. Λοιπόν, προχωράω. Και λέω ότι χθες ήσασταν πιο ζεστοί για το διαρκείας. Εντάξει, λογικό από τη μία. Σήμερα κλειώνουμε δύο εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι Ηρακλής Παναθηναϊκός. Κούτρα δωρεάν θα μπείτε στο μεγάλο ντέρμπι στις 7 στη Μίκρα. FM κενό ονοματεπώνυμο, εισιτήριο αποστολή στο 54526. Καλά μου παιδιά, άντρες και γυναίκες, γράψτε το ονοματεπώνυμο, γιατί χθες κανένα δυο το ξεχάσατε και δεν μπορούσαμε να σας βάλουμε στην κλήρωση και πρέπει να στείλετε ξανά μήνυμα. Ξαναλέω, FM κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Δύο εισιτήρια για το αυριανό Ηρακλής Παναθηναϊκός. Σας περιμένω στο τέλος της εκπομπής που θα κάνουμε την κλήρωση. Μπιλάρα μου, παρέα με τους Guns N' Roses. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή μας, ώρα για μπλε λίμπερο 107,4, παρέα με τα Φορόλ, 41 καταστήματα κοντά σας για καφεδάρα φοβερή και όχι μόνο, με σακούλες θα φύγετε, γιατί έχουν πάρα πολλά που σας ενδιαφέρουν. Συνεχίζουμε το διαγωνισμό μας, στεναχωριέμαι, μη με στεναχωρείτε. Εννοώ στεναχωριέμαι που δεν ζεσταίνεται το κλίμα με τη συμμετοχή σας. Θέλω κι άλλο. FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. bluelibero@yahoo.gr. Δίνουμε δύο εισιτήρια του αυριανού αγώνα Ηρακλής Παναθηναϊκός στις 7 στη Μίκρα. Μεγάλο παιχνίδι. Για το ποδόσφαιρο πριν από λίγο γίνεται γνωστό μέσω του δελτίου τύπου για το ιατρικό δελτίο του Ηρακλή, ότι ο Σίλβα Κλέιτον ακολούθησε και σήμερα ατομικό πρόγραμμα. Κακό αυτό. Κακό γιατί όταν και Παρασκευή, εν ώψη ταξιδιού αύριο που βγαίνει αποστολή για να πάει στην Πάτρα να παίξει την Κυριακή, δεν κάνει προπόνηση, μειώνονται οι πιθανότητες. Θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του αύριο κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Πάτρα. Θα γίνει η προπόνηση στη Μίκρα και εκεί θα πάρθει απόφαση από τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο σε συνεργασία με το ιατρικό team και τον Βραζιλιάνο για το αν θα τον πάρει ή όχι μαζί του. Ατομικό, όπως είπα και πριν, κανονικά δεν αλλάζει αυτό, και ο Τάι και ο Κασναφέρης και ο Κανακούδης που θα είναι εκτός αποστολής. Πάμε μπάσκετ. Αύριο ακόμα ένα παιχνίδι που χρειάζεται σοβαρότητα για να το κερδίσει ο Ηρακλής απέναντι σε μια ομάδα που μην ακούμε Ευρώπη Πευκοχωρίου και λέμε θα τους βάλουμε 80 πόντους. Δεν είναι έτσι. Μπορεί το μάτς στο τέλος να αποδειχθεί εύκολο, αλλά πρέπει ο Ηρακλής να το κάνει να φανεί εύκολο. Μια ομάδα που το λέγαμε και τις προάλλες, το συζητήσαμε και εδώ στην εκπομπή με τον Γιάννη τον Αθανασούλα, έχει 3 νίκες, 2 ήττες. Ένα βαθμό κάτω από τον Ηρακλή είναι. Ο Ηρακλής, ο Ιωνικός και ο Ερμής Αγιάς έχουν 9. Η Καρδίτσα, ο Διαγόρας Διοπηδέων, ο Αμίντας, η Ευρώπη Ευκοχωρίου, ο Κόρυβος και ο Ιπποκράτης έχουν 8. Καστοριά, Χαρέλος, Τρικούβης, Ψυχικό, Μαρούσι 7. Καβάλα, Απόλλων, Πάτρας 6. Εθνικός τελευταίος με 5 στα 5 όσον αφορά τις ήττες. Για το αυριανό παιχνίδι το πολύ θετικό είναι ότι ο κύριος Κώστας Μέξας έχει ξανά στη διάθεσή του τον Μιχάλη Γιαννακίδη που επέστρεψε. Πολύτιμο εργαλείο, προπονήθηκε κανονικά. 4:30 θα είναι
και αυτός θα δώσει το παρόν στο αυριανό παιχνίδι. Θυμίζω live streaming για όσους δεν θα μπορέσουν να έρθουν στο Ιβανόφιο, μέσω του iraklis.gr, μέσω YouTube μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αυριανής αγωνιστικής, που είναι η έκτη για την Α2 ανδρών στο μπάσκετ, Ιπποκράτης Καστοριά, καλό μάτς είναι αυτό, Διαγόρας Απόλλων Πάτρας, Αμίντας Μαρούση, Εθνικός Καρδίτσα, Ψυχικό Ερμής Αγιάς, Κόρυβος Χαρίλαος Τρικούπης και Καβάλα Ιωνικός Νικαίας. Και αποδείχτηκε προς το παρόν από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Ερμής Αγιάς είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ότι ο Ιωνικός δεν είναι το περσινό Περιστέρι που θα βγει περίπατο. Νωρίς την έκανε την πρώτη του ήττα. Το Περιστέρι δεν ήξερε τι θα πει τα πέρυσι. Και αν ο Ηρακλής είναι καλά και είναι αυτός που ήταν στην Καστοριά για παράδειγμα, μέχρι το τέλος θα διεκδικήσει κανονικότατα την πρωτιά. Πρώτα διεκδικήσει την πρωτιά, την κοιτάζει στα μάτια, τη χτυπά στα ίσια και παλικαρίσια και μετά μπαίνει στη διαδικασία να δεις αν δεν τερματίσει πρώτος τι θα κάνεις στα play-off. Καλέ μου φίλε ακροατή Μιχάλη που μου στείλε στο mail, προφανώς αυτό που μου γράφεις το για δύο είναι για τα εισιτήρια, στέλνεις mail για την κλήρωση, διευκρίνησε το μου σε παρακαλώ, γράφεις τη γαλάζια μου καλησπέρα και μετά γράφεις για δύο. Μάλλον για τα εισιτήρια, μάλλον. Θα σε βάλω εγώ πάντως στη λίστα μας εδώ για τις 8 που θα ανακοινώσουμε και τους νικητές, αλλά στείλε άλλο ένα mailάκι σε παρακαλώ για να το έχουμε 100%. Επαναλαμβάνω, FM κενό ονοματεπώνυμο εισιτήριο αποστολή στο 54526 και Blue Libero παπάκι yahoo.gr. Δύο εισιτήρια δίνουμε για τον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό στις 7 στην Μίκρα για την Α1 αδρών του Βόλη. Τις γυναίκες η αγωνιστική που έρχεται είναι 25 του μηνός. Η τελευταία που πραγματοποιήθηκε ήταν η τρίτη, όπου τα κορίτσια του Ηρακλής στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ ιτήθηκαν στα Καλύβια στην Αθήνα με 87-55. Έχουν τρεις ήττες από Εσπερίδες Καλυθέας, από Ολυμπιακό και από τον ΓΑΣ Καλυβιών. Τέταρτη αγωνιστική είναι 25 του μηνός για τον Ηρακλή ξανά στην Αθήνα με ΑΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου. Αλλά έχουμε μέχρι στιγμής ο Ηρακλής, που είναι η ομάδα μαζί με το Sporting και τον Αθηναϊκό, που έχουν τρία μάτς, τρεις ήττες στις γυναίκες. Για το βόλεϊ, αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι. Ένα Παναθηναϊκό που κέρδισε πρόσφατα την Κομωτινή 3-0. Η Κομωτινή που κέρδισε 3-1 την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που κέρδισε 3-2 και τον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό. Δεν βγάζεις και πολύ συμπέρασμα. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Παρά το ότι η ΑΕΚ κέρδισε και τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή στο tie break. Είναι ένα παιχνίδι σαφέστατα δύσκολο. Το καλό είναι ότι ο Λάμπης ο Παπαλιούτας θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιάννη Ορφανού. Γιατί θυμίζουμε σε όλο το μάτς με την ΑΕΚ στο γήπεδο του ΜΕΤ στην Αθήνα έπαιξε ο νεαρός ο Αντώνης Μπουράκης, που στην άμυνα ήταν καταπληκτικός. Δεν έπεφτε μπάλα κάτω. Στην υποδοχή είχε προβληματάκι. Γενικότερα η υποδοχή του Ηρακλή, γι' αυτό και στήχησε. Θέλουμε να γυρίσουμε στις νίκες και κυρίως να κρατήσουμε τη δύναμη της έδρα μας όπως κάναμε και την περσινή σεζόν, λέει στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας ο Λάμπης ο Παπαλιούτας. Βέβαια, για να κάνουμε τη διαφορά σε ένα πρωτάθλημα 10 ομάδων, πρέπει να μαζέψουμε βαθμούς και εκτός έδρας. Με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ ήμασταν μπροστά στο σκορ, αλλά κάτι μας έλειπε και χάσαμε και τις δύο φορές. Κάναμε κάποια λάθη που δεν τα συνηθίζουμε, συγγνώμη, λόγω εμπειρίας που έχουμε ως ομάδα. Είναι και λίγο θέμα αυτοπεποίθησης. Ο Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει εξαντλήσει τον αριθμό των ξένων που δικαιούται, έχει δημιουργήσει πολύ καλή και νεανική ομάδα. Σίγουρα θα έχουμε τον κόσμο μας όπως με τον Ολυμπιακό. Δηλώσει για το μάτς αυτό έκανε και ο Παναγιώτης ο Πελεκούδας, ο κεντρικός του Παναθηναϊκού. Είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό το δείξαμε και στον αγώνα με την Κομωτινή. Και οι δύο ομάδες θέλουν τους βαθμούς. Ο αγώνας με τον Ηρακλή έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Ο αντίπαλός μας προέρχεται από δύο ήττες με 3-2 σετ και μάλιστα με δυνατούς αντιπάλους. Με τον Ηρακλή έχω πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα μου και θέλω πολύ να πάρουμε τη νίκη
η τοποθέτηση του Παναγιώτη Πελεκούδα για το παιχνίδι αυτό που έρχεται και τις δηλώσεις που έχουν κάνει και οι δύο στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίγκας. Ένα μάτς που θα διευθύνουν οι διαιτές Θεμελής και Γεωργιάδης και πάμε να θυμηθούμε συγγνώμη και το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής. Αύριο Σάββατο στις 5 στην Ερμούπολη, Φίνικα Σύρου ΠΑΟΚ R3, στο Βραχάτι Παμβοχαϊκός Ολυμπιακός, καλό παιχνίδι είναι αυτό, ο Παμβοχαϊκός είναι πολύ δυνατός φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έχουμε το μάτς του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό και ετοιμασμένοι το Εθνικός Κηφισιά. Θυμίζουμε μόλις 4 μάτς κάθε αγωνιστική, τούτη την αγωνιστική ΑΕΚ και Κομωτινή έχουν ρεπό. Θυμίζω λίγο ακόμα, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 54526 και τη λέξη εισιτήριο βάλτε. Δίνουμε 2 εισιτήρια για το αυριανό σπουδαίο μάτς Ηρακλής Παναθηναϊκός στη Μίκρα στις 7. Και το mail μας το έχουμε ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Επιτρέψτε μου μία παρένθεση, την συνηθίζουμε συγγνώμη όλα αυτά τα χρόνια εδώ στην ώρα για μπλε, καθώς είμαστε αδερφάκια με την Αρρωγή Θεσσαλονίκης και προσπαθούμε έστω κάποιες φορές μέσα στο χρόνο να προβάλλουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται εδώ και χρόνια και τα παιδιά όλα ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ δυνατό για όλους εσάς και για να βοηθήσουμε για ακόμα μια φορά τους συνανθρώπους μας. Γι' αυτό και για ακόμα μια φορά θα δώσω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Κέλλη από την Αρρωγή Θεσσαλονίκης που είναι στην γραμμή μας. Τι μου κάνεις? Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς την. Ακόμα στο γραφείο. Ακόμα στο γραφείο. Εντάξει, ακόμα τι είναι, μεσημέρι είναι ακόμα. Έχουμε ακόμα. Έτσι, νωρίς είναι. Τι χαμό περιμένουμε την Κυριακή, βάλε μας λίγο στο κλίμα. Περιμένουμε και κυρίως θέλουμε. Θέλουμε χαμό, θέλουμε πολύ μεγάλο χαμό. Ναι. Πάμε για το ένατο πια. Ένατο. Ένατο, στηρίζουμε παίζοντας. Wow. Ένατο. Ένατο, Γιώργο. Ένατο. Σαν ψέματα. Και φέτος μαζί μας συνοδοιπόροι και συνδιοργανωτές εκτός από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε και τη ΧΑΜ Θεσσαλονίκης. Ωραία. Όπου εκτός από συνδιοργανωτές μας παρέχουν φυσικά και το χώρο τους και έτσι το φετινό ένατο, το ένατο στηρίζουμε παίζοντας μετακομίζει στη ΧΑΜ Θεσσαλονίκης. Ωραία. Στο γνωστό χώρο, στη ΧΑΜ. Μην μπερδευτεί κάποιος και πάει στα φιλαράκια μας στο Wii που πήγαινε τα προηγούμενα χρόνια να πάει στη ΧΑΜ φέτος. Ναι, μετακομίζουμε στη ΧΑΜ. Ωραία. Πρόγραμμα θέλω. Θέλω πρόγραμμα, και φυσικά να πούμε ότι ο σκοπός που πάντα αγιάζεται αμέσως όπως λέει ο σοφός λαός είναι να συγκεντρώσουμε όσα περισσότερα, εσύ θα μας πεις λεπτομέρειες, για τους συνανθρώπους μας. Όσο περισσότερα τρόφιμα μακράς διάρκειας, χαρτικά, απορριπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής είναι δυνατόν. Να πούμε λίγο γρήγορα καταρχάς τις άμεσες ανάγκες. Βεβαίως. Να πούμε ότι χρειαζόμαστε ελαιόλαδα, σπορέλαια, ντοματοχυμούς και κέτσαπ, αλάτια, ξύδια και χυμούς λεμόνι, όσπρια, ρύζι, μέλια, πραλίνες, μαρμελάδες, πρωινά κάθε είδους γάλατα μακράς διάρκειας, κακάο κτλ. Δημητριακά, ζαχαρόδι, κονσέρβες, χαρτί υγείας, χλωρίνες και γενικά καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής όπως αμπουάνα, φρόλουτρα κτλ. Και παιδικές πάνες νούμερο 4, 5 και 6. Όπως επίσης μορομάντιλα και τα λοιπά. Ό,τι μπορεί και ο καθένας. Και ρούχων και περιπατικά πιάτων. Από όλα και αυτά για μία που ακόμα φορά θερμή παράκληση, όχι ζυμαρικά, όχι ξαράκι. Έχουμε γεμίσει από μακαρόνια στην αποθήκη έτσι, μας. Έτσι. Ναι, το καταλαβαίνω. Ό,τι μπορεί ο καθένας, όσο μπορεί ο καθένας και φυσικά αν μπορεί. Άρα είμαστε, Κέλλη μου, την Κυριακή στην ΧΑΘ από τι ώρα μέχρι είμαστε τι ώρα? Είμαστε την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα στη ΧΑΘ, στο χώρο της ΧΑΘ. Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα. Βεβαίως, στα γρήγορα. Βεβαίως. Λοιπόν, εκτός από τα ολοήμερα φυσικά που θα είναι το face painting, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, στολίδια, το δέντρο των ευχών και φυσικά τα γράμματα στον Άι Βασίλη. Αυτά θα τρέχουν όλη την ημέρα από τις 11 μέχρι τις 5. Έχουμε από τις 11 μέχρι τις 12.30 εργαστήριο κόμικ για παιδιά από την Αντάρτ. Έχουμε 11.30 με 1. Φτιάχνουμε μαζί μια ιστορία με την Νίνα Γκρέκα. 1 με 1.30 αφήγηση παραμυθιού με τη Στέλλα Τετσαρώνη. 1.30 με 3 μουσικοκυνηγητικά παιχνίδια και μπαλονοκατασκευές και παίζουμε με την ανηματέρ Μαριλού.
3,5. Φίλοι μου, φίλοι, πολύ φίλοι. Πολύ φίλοι. Η Μαριλού. Φίλοι σου. Αλήθεια. Έτσι, έτσι το είπα, πάμε παρακάτω. 3,5. Παιχνίδια της γειτονιάς με την Πολίνα Κοκορογιάννη. 3,5-4. Χορεύουμε ζούμπα, μικρή και μεγάλη, με την Αλεξάνδρα Μπίτη. Και 4,5. Πότε είναι η ζούμπα, πότε είναι η ζούμπα. Η ζούμπα πότε είναι. Η ζούμπα είναι 3,5-4. Το νου δεν σου. Μπορώ. Έχουμε αγωνά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, 4-5, time to swing. Θα έρθω το πρωί. Με την Σοφία και τη Δήμητρα από τη σχολή χορού Swing Academy. Το πρόγραμμα είναι 9-5 λοιπόν. Η Protecta θα είναι εκεί για να μας προφυλάσει. Αχρίαστη να είναι, θα είναι εκεί τα παιδιά από την Protecta. Για μία ακόμα φορά να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζει και στηρίζει και τα στηρίζουμε παίζοντας. Mm-hmm. Και τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, η οποία όπως ξέρουμε εκτός από αυτή την συνδιοργάνωση μας στηρίζει και με την Τράπεζα Τροφίμων. Η αγκαλιά της Όρος για Μπλε είναι μεγάλη, ανοιχτή σε όλους σας. Και είναι για ακόμα μία φορά στο πλάι μας. Και είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστείτε. Εύχομαι από εβδομάδα. Την Κυριακή θα προσπαθήσω να έρθω, γιατί έχουμε αγώνες. Αλλά... Έλα, χρειαζόμαστε χέρια και εθελοντές. Το ξέρω. Θα προσπαθήσω να έρθω κυρίως το πρωί, μάλλον με κόβω. Έτσι, και πρωί, να έρθει όλος ο κόσμος να φέρει όλα αυτά που είπε η Κέλλη νωρίτερα για τις οικογένειες που συντηρεί η Αρρωγή Θεσσαλονίκης όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίες είναι καμιά 40 περίπου, φτάσαμε, πού είμαστε. Εκεί, 42 νομίζω πακέτα γίνονται. Μπράβο σας και μέσα στη σεζόν θα κάνουμε φυσικά και εκπομπούλα. Μπορεί να το κάνουμε και κοντά στις γιορτές, να συγκεντρώσουμε και ως εκπομπή για ακόμα μια φορά όλα αυτά που θέλουν οι... που έχουν ανάγκη οι συνάδελφοι. Στηρίζουμε παίζοντας λοιπόν 11-5 στη ΧΑΝΣ. Τα χαιρετίσματά μου στα κορίτσια εκεί, τη Ζούμπα και του Σουίν και τη Μαριλού. Σε όλες θα δώσω. Έτσι, μπράβο. Να σε καλά, Κέλλη μου, θα τα πούμε από κοντά. Φιλιά σας, περιμένουμε όλους. Πολλά. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Κυριακή, 9-5 στη ΧΑΝΣ. Στηρίζουμε παίζοντας. Η εκδήλωση από την Αρρωγή Θεσσαλονίκης που γίνεται μεγάλη μια φορά το χρόνο. Το ξέρετε άλλωστε όσοι είστε χρόνια αυτής εδώ της εκπομπής, είμαστε κοντά σε αυτή την προσπάθεια ως ώρα για μπλε και έστω και λίγες μέρες μέσα στο χρόνο προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Να δω και τα υπόλοιπα που έχω μπροστά μου για ακαδημίες βόλεϊ. Πρόγραμμα. Πέμπτη αγωνιστική παίδες. Αύριο Σάββατο στο Κατσάνιο στις 3 Ηρακλής Απόλλων Καλαμαριάς. Πάμε. Κορασίδες όπου μπαίνουμε πλέον στη δεύτερη φάση για την πρώτη αγωνιστική. Είναι knockout μέσα έξω παιχνίδια. Ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον ΓΑΣ Ευκαρπίας. Το πρώτο παιχνίδι είναι στην Ευκαρπία, στο σχολικό γήπεδο Ευκαρπίας, αύριο στις 2 το μεσημέρι. Και το δεύτερο μάτς θα γίνει στο Κατσάνιο. Θα σας ενημερώσω. Για τις κορασίδες εκτός συναγωνισμού, για τα κορίτσια μας, ο Ηρακλής παίζει την Κυριακή στις 3 στο Κατσάνιο με τον Αχιλλέα Τριανδρίας. Για τους έφηβους έκτη αγωνιστική, Ηρακλής Ιωνικός την Τρίτη το βράδυ 9.30, από εβδομάδα αυτό. Στα υπόλοιπα του προγράμματος, Β' Εθνική Γυναικών, μετά την κακή εμφάνιση και ήττα από τον Ατρόμητο Τριαδίου, ο Ηρακλής πηγαίνει στο Ρήσιο την Κυριακή στις 8 το βράδυ να παίξει με την Αναγέννηση Ρησίου. Θεωρητικά ένα βατό παιχνίδι. Ο Ηρακλής που είναι τρίτος πλέον, από εκεί που ισοβαθμούσε με τον Μυγδονιακό. Ο Μυγδονιακός είναι μόνος πρώτος. Ο Ατρόμητος τον πέρασε τον Ηρακλή με αυτή τη νίκη μέσα στο Κατσάνο με 0-3 την προηγούμενη αγωνιστική και ο Ηρακλής πέρασε στην τρίτη θέση. Θυμίζω ότι οι 4 πρώτες ομάδες στη Β' Εθνική θα παίξουν ο πρώτος με το τέταρτο, ο δεύτερος με τον τρίτο και μετά τελικούς για την άνοδο στην Α2. Και θυμίζω επίσης στο γυναικείο βόλιο ότι υπάρχει η Α1 γυναικών, η Pre-League, η Α2 και η Β' Εθνική. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι στην τέταρτη τη τάξη κατηγορία. Πάμε μετά που πάμε Νεάνιδες, όπου ο Ηρακλής στις 9.30 την Δευτέρα θα υποδεχτεί τον Ηρακλή Γέφυρας. Δεν πρέπει να έχω ξεχάσει κάτι. Αυτά πρέπει να είναι στο πρόγραμμα. Λοιπόν, θέλω ένα Ηρακλάκι άρρωστο, όπως το ζήτησα χθες, το ζητάω και σήμερα.
Αν και χθες ζήτησα ένα και πήραν 4-5 τηλέφωνο μαζεμένοι. Ένα Ερακλάκι άρρωστο στο 2310-287 και 3 οχτάρια. Να μας κάνει κληροσούλα για τα δύο αυριανά εισιτήρια του αγώνα με τον Παναθηναϊκό. 2310-287 και 3 οχτάρια. 6945-287 και 3 οχτάρια. Εδώ είμαι, περιμένω. Ένα λεπτό, όχι παραπάνω. Γρήγορος, πάρα πολύ γρήγορος. Χαίρετε. Καλησπέρα Γιώργο. Α, γρήγορη. Γρήγορη, πολύ γρήγορη αυτή τη φορά. Καλησπέρα. Καταρχήν να πω, καλωρίζω τον Ελευθερόπουλο, δεν είπα χθες και... Ναι, δεν πειράζει. Με δεν το καλό να έρθει και να ριζώσει για χρόνια. Μακάρι. Νομίζω να το δείξουμε εμπιστοσύνη και πίσω σε χρόνο που χρειάζεται. Να ξεκινήσει με τρίποντο την Κυριακή και μετά όλα. Σίγουρα, αλλά αν μη γίνεται δεν το πάρει, πάλι να έχουμε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο αυτόν. Πρέπει να αλλάξει τον τροπία. Ναι, απλά είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια όπου έχουμε ανάγκη τους βαθμούς γιατί ήδη είναι στο μείον 5, έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θα ξεφύγει μετά πολύ η κατάσταση και θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Σίγουρα, αλλά σίγουρα θα κάνει το καλύτερο ο άνθρωπος. Πες μου λίγο από το 1 μέχρι πόσο. Μέχρι το 10 θέλω δύο νουμεράκια, σε παρακαλώ. Το 9, ναι. Και το 4. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό. Να είσαι καλά. Φίλοι ήταν και όχι φίλος. Δεν έχει σημασία. Όλοι Ηράκλειοι είμαστε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Μιχάλης ο Κουλαριός και ο Παναγιώτης ο Χατζηδημητρίου. Μιχάλης Κουλαριός, Παναγιώτης Χατζηδημητρίου. Τα ονόματά σας θα είναι αύριο. Μην πάτε 7 η ώρα, πάτε λίγο νωρίτερα. Θα πάτε στο μπάσκετ, θέλω να πιστεύω. Θα δείτε την νίκη του Ηρακλή με την Ευρώπη Ευκοχωρίο και μετά πεταχτείτε και στη Μίκρα. Αλλά και στο μπάσκετ να μην πάτε, εκεί θα είναι τα εισιτήρια. Θα σας περιμένουν στη Μίκρα, πάτε λίγο νωρίτερα. Με την ταυτότητά σας για να δώσετε το ονοματάκι σας, να πάρετε τα εισιτήρια και να δείτε τον Ηρακλή να δίνει τη μάχη του για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό αύριο στις 7. Νίκος Μοσχοβίτης, Γιάννης Γιαννούλης, μπασκετόφατσες και οι δύο. Ακολουθούν στο ντουέτο στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Πρώτα Θεός με ώρα για μπλε την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκυριακό. Θα τα πούμε βέβαια και με τα παιχνίδια και το ρεπορτάζ μέσα στο Σαββατοκύριακο, ειδικά την Κυριακή. Καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα και αθλήματα του Ηρακλή. Να είστε καλά.